κατακόρυφη μείωση των βροχοπτώσεων, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη και στα βόρεια του νησιού, με τα βροχομετρικά στοιχεία για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να χαρακτηρίζονται ως τα χειρότερα των τελευταίων ετών. Πολύ χειρότερα από πέρυσι. Παρατηρείτε ότι είναι πολύ λιγοστές οι βροχοπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε κάποια σημεία στα δυτικά του νησιού και σε κάποια σημεία στα νότια. Μπορεί να έχουμε τον άλλο μήνα. Μπορεί να μην έχουμε και καθόλου. Και έτσι να μην έχουμε εφέτος νερό να πιούμε, όχι να πληθούμε. Οδηγούμε στην καταστροφή από κυπευτικά, από τα πάντα. Τι θέλω δουλειά είναι. Όπου να είναι θα αρχίσουμε να κάνουμε λιτανίες όπως τι κάνανε παλιά. Ναι, αυτό το καιρό δεν το θυμάμαι ποτέ. Η μείωση των βροχοπτώσεων ξεπερνά κατά πολύ το 50% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και όλα αυτά με φόντο την ανησυχητική εικόνα αρκετών φραγμάτων όπως του φράγματος από Σελέμη αλλά και του φράγματος της Φανερωμένης στη Μεσαρά. Το φράγμα της Φανερωμένης δυστυχώς έχει αδειάσει τελείως. Υπάρχει τώρα η εφεδρεία των γεωτρήσεων, φαντάζομαι όλοι οι δήμοι και οι τρεις μεγάλοι δήμοι που εξυπηρετούνται από το φράγμα του από Σελέμη έχουν βάλει μπροστά τις εφεδρίες τους, δηλαδή τις γεωτρήσεις τους. Η αισθητή μείωση είναι στα ανατολικά και στα βόρεια του νησιού μεγάλη, πολύ μεγάλη. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις στον αστικό ιστό οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες, ανύπαρκτες. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Αν συνεχίσει έτσι ο καιρός θα πούμε το νερό νεράκι. Δεν έχουμε που δεν έχουμε και βλέπεις και ρίχνουν στις δρόμους και πλύνουν αυτοκίνητα και πλένουν μηχανάκια και νερό δεν υπάρχει. Ανησυχητική είναι η κατάσταση και στον υπόγειο υδροφορέα, καθώς αρκετές περιπτώσεις η στάθμη έχει πέσει αισθητά άνω των 10 μέτρων. Το βλέπουμε αυτό αποτυπώνεται και στις στάθμες των υπόγειων υδροφορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Μεσαρά, είμαστε στα μείον 10 μέτρα αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την αρχή του χρόνου πάντα. Ποιος είναι ο κίνδυνος που ελογεύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Να στερέψουν οι γεωτρήσεις, να μην υπάρχει νερό και να είναι και κακής ποιότητας. Φυσικά. Ενδεικτικά 5,8 χιλιοστά έπεσαν το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανατολικά του Ηρακλείου, ενώ πέρυσι ήταν 91,2 χιλιοστά. 3,2 χιλιοστά στο Μεταξοχώρι από 76,8 χιλιοστά πέρυσι, 1,2 χιλιοστά στις Ποταμιές από 76,6 χιλιοστά, 81,4 χιλιοστά στην Ασίγωνια Χανίων από 323 χιλιοστά, 50,2 χιλιοστά σε Θέρισο Χανίων από 159,8 χιλιοστά, 52,4 χιλιοστά στο Σπύλι Ρεθύμνου από 165 χιλιοστά, 22,2 χιλιοστά στα Νόγια από 166,6 χιλιοστά, 5,4 χιλιοστά στον Άγιο Νικόλαο από 183 χιλιοστά, 18,8 χιλιοστά στην Ιερά Πέτρα από 65,4 χιλιοστά και 16,2 χιλιοστά στη Σιτία από 90,6 χιλιοστά το 2022. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για το δίμηνο αυτό που έχουμε μέχρι στιγμή στοιχεία Σεπτέμβρη και Οκτώβρη είναι χειρότερα. Στα πάντα καλή διαχείριση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις δηλαδή για τίποτα άλλο. Εικόνες που προκαλούν ανησυχία και στον αγροτικό κόσμο, καθώς αν δεν ανοίξουν άμεσα οι κρούνοι του ουρανού, θα ξεκινήσει ο εφιάλτης και η αντίστροφη μέτρηση για τις καλλιέργειες.